για μας, είμαστε μακριά από την, την πραγματικότητα στη σεναριολογία των ενδεχόμενων συνασπισμών. Αυτή που μας είπε και η Άννα Παπασοπυρίου, ότι ήδη αρχίζει να αναπτύσσει τον Bloomberg και άλλα πρακτορία. Ένα συνασπισμός στη Βόρεια Ευρώπη είναι μια πολύ αναλυτική συνεργασία με ένα καθορισμό απόλυτων γραμμών σε όλα τα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής. Αυτό ο Γιώργος Παπαγεωργίου που έχει ζήσει χρόνια στο Βέλγιο είναι μια ομοσπονδία, κάνει πολύ χρόνο να σχηματίσει κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα διακριτό στοιχείο, ότι τρία κόμματα, αν βγάλω μάλλον μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται και το κόμμα του Geert Wilders, δύο άλλα όμως πιθανά κόμματα ενός νέου συνασπισμού, και αυτό είναι το ΣΕΝΤΕΑ, οι Χριστιανοδημοκράτες και το ΕΣΠΗ, δηλαδή το Σοσιαλιστικό Κόμμα, έχουν ταχθεί και τα δύο ανοιχτά κατά της Τουρκίας, υπό την έννοια ότι ζητούν και υποσχέθηκαν στους ψηφοφόρους τους ότι θα σταματήσουν άμεσα τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομβικό στοιχείο που βεβαίως θα συζητηθεί ιδιαιτέρως την επόμενη μέρα που θα γίνουν οι συζητήσεις για τη δημιουργία ενός κυβερνητικού συνασπισμού. Το βέβαιο πάντως είναι και από τις πληροφορίες που συλλέξαμε από το ρεπορτάζ και από τις εκτιμήσεις του Έλληνα πρεσβευτή εδώ στη Χάγη που μίλησε μαζί μας στο απόψινό κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ, ότι θα πάρει χρόνο να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση στην Ολλανδία. Δεν ξέρω αν αυτός ο χρόνος θα είναι ένας, δύο μήνες ή περισσότεροι. Εκείνο πάντως που μπορώ να πω είναι ότι παραμένει πιθανότατα αυτή η κυβέρνηση του Μαρκ Ρούτε ως υπηρεσιακή, εκτός και αν ο βασιλιάς δώσει την εντολή σε τρίτο πρόσωπο και δημιουργήσει μια νέα υπηρεσιακή κυβέρνηση. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, Γιώργο, δηλαδή να δημιουργηθεί υπηρεσιακή κυβέρνηση με βάση το Σύνταγμα. Ασφαλώς, διότι στην Ολλανδία, όπως ξέρετε, έχει βασιλευωμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ο βασιλιάς είναι αυτός που δίνει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, καταρχήν στον πρώτο και στη συνέχεια με διερευνητικές εντολές. Είναι μια διαδικασία όμως κάπως περίπλοκη, και η περιπλοκότητα έχει να κάνει με το ότι στην Ολλανδία υπάρχουν δύο σώματα βουλών. Είναι η Άνω Βουλή, για την οποία ψήφισε σήμερα ο κόσμος. Και η οποία εκλέγεται η καθολική ψηφοφορία. Και υπάρχει και η κάτω βουλή, η δεύτερη κάμερα όπως τη λένε, αν θέλετε η γερουσία, όπου εκεί τα μέλη της εκλέγονται από εκπροσώπους των περιφερειών της Ολλανδίας. Όλοι αυτοί την επόμενη μέρα έχουν λόγο. Έχουν λόγο ως προς τη διαδικασία, έχουν λόγο ως προς την απονομή της εντολής, έχουν λόγο ως προς την προγραμματική σχέση που θα διαμορφώσει η νέα κυβέρνηση συνασπισμού. Και βεβαίως, για να μην σταθούμε στα μεγάλα αυτά κόμματα, ή τουλάχιστον τα πιο γνωστά σε εμάς, υπάρχουν και μικρότερα με πολύ ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για παράδειγμα, το κόμμα των συνταξιούχων, το 50+, το οποίο επίσης μπαίνει στη Βουλή και φαίνεται ότι διπλασιάζει τη δύναμή του από τους δύο στους τέσσερις βουλευτές, δεν είναι μικρός ο αριθμός για την Ολλανδία αυτός, απαιτεί τη μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 67 στα 65. Το ίδιο υποστήριξε όμως και ο Wilders για να κλέψει ψήφους από τα μικρότερα κόμματα που ζητούν κάτι τέτοιο. Μεγάλη απέτηση από την πλειοψηφία των κομμάτων στην Ολλανδία είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις. Επίσης μεγάλη απέτηση είναι η μείωση του συντελεστή του ΦΠΑ να πέσει από το 21 στο 19%. Και ακόμη μεγάλη απέτηση είναι να ρυθμιστεί η αγορά εργασίας, έτσι ώστε παρά το γεγονός ότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η ανεργία στην Ολλανδία είναι πολύ χαμηλή, γύρω στο 5%, στην πραγματικότητα πίσω από αυτό το 5% κρύβεται ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τους part-timers, δηλαδή από ανθρώπους που δουλεύουν μία-δύο ώρες την ημέρα και απλά περνούν ως εργαζόμενοι στις στατιστικές, ενώ στην πραγματικότητα είναι άνθρωποι με ένα πολύ χαμηλό εισόδημα. Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα και θα μπορούσα να προσθέσω ένα από τα σοβαρότερα που απασχολεί την Ολλανδική κοινωνία, και είναι το ζήτημα της κατοικίας. Ο Μαρκ Ρούτε υποσχέθηκε ότι στην περιοχή του Άμστερνταμ θα δώσει την άδεια
να χτιστούν ακόμη 50.000 κατοικίες, γιατί τα ενίκια στο Άμστερνταμ έχουν ανέβει στα ύψη και γιατί το κοινωνικό ενίκιο που παρέχει η κυβέρνηση και είναι 716 ευρώ δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας διαρκώς αυξανόμενης πληθυσμιακά κοινωνίας. Γιώργο, ναι. Συγγνώμη, ολοκλήρωσε, Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ήθελα να σου πω ότι πολύ σημαντικό έχει τάξει και η ψήφο των μεταναστών. Οι μετανάστες, μάλλον οι αλόχθονες όπως τους ονομάζουν οι Ολλανδοί, φτάνουν σε ένα ποσοστό περίπου στο 20% του πληθυσμού. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Αυτοί φαίνεται ότι διαμοιράστηκαν μεταξύ εκείνων των κομμάτων που υποστήριξαν ευθέως την επέκταση των δικαιωμάτων των μεταναστών. Είναι τουλάχιστον 6 αυτά τα κόμματα που ως μόνη ατζέντα είχαν την ενίσχυση των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Ολλανδία. Ή επίσης υποστήριξαν κόμματα που ήταν αντίθετα στην ευθεία ρηκτική πολιτική του Γκέρτ Βίλντερς απέναντι στους μετανάστες ή τους υποψήφιους μετανάστες σε αυτή τη χώρα. Να σε ρωτήσω τώρα αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω πριν. Πώς εξηγείται αυτή η μεγάλη πτώση του εργατικού κόμματος? Τι αμαρτίες πληρώνει? Είδαμε ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια, το ανέφερες και εσύ, τις πολιτικές που εφαρμόζουν.